αυτό. Πρώτο σου δειλίνε και μου πήρες την καρδιά μου. Πάτε καλά. Και μου πήρες τα μυαλά μου. Πρώτο σου δειλίνε, πήρες και τα όνειρά μου. Πρώτο σου δειλίνε και θα γυρίσεις καρδιά μου. Έχουμε και την κουδιά. Κράτησέ το, την κουδιά. Η Ζωζό εδώ πέρα τι κάνει με το πουτί έξω. Ζωζό, με το πουτί έξω. Να σου πω κάτι, είναι πολύ μεγάλο κομπλιμάνο. Γιατί παγόν δεν είναι. Την έχω δει. Τι τα δω, κυκλοφορεί γυμνή. Είχα πάει στο Λάκη το Λαζόπουλο πέρυσι και έκανε γκέστ εκείνη τη μέρα η κυρία Σαμπουτζάκη, όπου περνάει από δίπλα μου χωρίς καλσόν και το πόδι είναι εκπληκτικό. Μακάρι να το έχω κι εγώ αυτό το πόδι. Εντάξει, να σου πω, πήγα στην Κρήτη στο Ρέθυμνο, δεν σου κάνω πλάκα και μου λέει αυτό καλό παλικάρι, ο Θέμης Γιωργαντάς, πάρε μια τσιγκουδιά, θα του δώσεις. Και στην έχω φέρει εγώ εδώ. Έχεις αφήσει ιστορία, το δεν ξέρετε πώς τσιγκουδιές μου δώσαν από όλη την Ελλάδα όταν έγινε αυτό το συμβάν. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Πρέπει να έχουν μείνει τσιγκουδιές στο σπίτι μου ακόμα να υπάρχουν αναθυμιάσεις από εκείνη τη μέρα. Εγώ πάντως αν είχε εταιρεία με τσιγκουδιά θα σε είχα πάρει κεντρικό πρόσωπο. Τσιγκουδιά ρε παιδιά, όχι ρε εκεί. Καλώς σας βρήκα. Τσιγκουδιά δεν το ίδιο. Να σου πω, πάω την προηγούμενη εβδομάδα στην παραλία. Και είναι εκεί που κάνουν το πρωινό. Είχαν βγει από εκεί πέρα από τον Αστέρα. Ήμασταν χθες τελευταία εκπομπή στο Γιαμπανάκι. Και πάω και προχθές εκεί πέρα, στην παραλία, ναι. Και ξαφνικά βλέπω πάλι το πρωινό αύριο. Τι λέω, τι γίνεται! Όπου και να πάω για μπάνιο. Έχουμε... Ναι, ναι, ναι. Πριν από 2-3 εβδομάδες ήμασταν στην... σε άλλη πλάζ. Ξαφνικά εκεί που τελειώνουμε το γύρισμα, βλέπω ένα κορίτσι με κάτι γυαλιά να πηγαίνει. Η Κωνσταντινούλα! Ήρθε με την κολλητούλα τη, πέρασε. Τσεκάρε. Και πρέπει να φύγω εκεί πέρα. Καλώς όρισες, Στέφη. Κορίτσια, ένα καλό λόγο δεν έχεις πει για μας, βρε. Συνέχεια λέω καλούς λόγους. Γιατί είμαι εδώ άλλωστε. Τα πιο ωραία μας ρούχα σήμερα για να σε υποδεχθούμε. Δεν ψέμα, τρελό. Σας έχω ξαναδεί. Ωραία ρούχα φοράτε πάντα. Ο Παύλος. Ο Παύλος. Ο Παύλος. Ο Παύλος. Δεν βελτιώθηκε, αλήθεια. Κάτι τραγικά καλτσάκια έβλεπα. Το λες κοροϊδευτικά. Όχι, το λέω κανονικά. Αποθεώθηκε. Θέμη, θα πάει στη δική του εκπομπή. Δεν τα άμαθε. Εννοείται, έχω μάθει και βλέπω και πλατό απέναντι. Θεϊκό. Έχεις δει τέτοιο πλατό. Θεϊκό, θα γίνει χαμός με την καινούργια. Την έχουμε και την Κατερίνα Καινούριο αύριο καλεσμένη. Αύριο. Αύριο έχουμε καλεσμένη την Κατερίνα Καινούριο με τον Παύλο Σταματόπουλο. Α, καλεσμένη σου αύριο. Θα κάνω έξοδο για να κάνω είσοδο. Μην έρθεις τότε από το πρωί. Εσύ να σου πω. Τελειώνετε την άλλη εβδομάδα εσείς. Ναι, ναι, ναι. Τελειώνετε, θα κάνεις παράλληλα δύο εκπομπές. Έτσι είναι επαγγελματία στέλνη μου. Σχιζοφρένεια. Εσύ ήσουν και στο πρωινό και στο The Voice. Βεβαίως, ναι. Και στο Μάρ. Ναι. Πάμε να κάτσουμε. Στον δρόμο που χάρασε. Αυτό, γιατί, αυτό γιατί με δείχνει εδώ έτσι. Είναι φωτογραφία τέλεια. Είναι τέλεια το άδου. Δεν είναι πολύ ωραίο το πλάνο. Θυμάσαι που η Ναταλία το έλεγε I love you. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Έλεγε. Θα σας δώσουμε 10 και κυρίες και κύριοι. Δείτε τώρα το selfie. Να. Το έβγαλε. Κατερίνα, έλα!